Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Σταύρο Σκεύο. Είναι υποψήφιος στην Ανατολική Αττική με την ΟΚΔΕ, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκεύο. Μας ακούτε? Καλημέρα και στους ακροάτες σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ποιος είναι ο στόχος, οι προσδοκίες της ΟΚΔΕ εν ώψη των εκλογών? Να πούμε ότι σαν ΟΚΔΕ βλέπουμε να παίζονται τα εξής πράγματα σε αυτές τις εκλογές. Όλες οι μεγάλες δυνάμεις, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ κτλ., μιλάνε για μια σταθερότητα στη δική τους εκδοχή. Είναι ξεκάθαρο για τους εργαζόμενους και την νεολαία ότι πρόκειται για τη συνέχιση της ίδιας και χειρότερης πολιτικής. Και γι' αυτό υπάρχει και μια μαζική απόρριψη του επίσημου σκηνικού. Αυτό είχε φανεί και από τις μεγάλες κινητοποιήσεις μετά από το έγκλημα στα Τέμπη. Από εκεί ξεκινάει και η ΟΚΔΕ, ότι πρέπει να χτυπήσουμε με την ψήφο μας και βέβαια ακόμα περισσότερο με τους αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας αυτά τα σενάρια σταθερότητας, να κάνουμε κάθε επόμενη κυβέρνηση αδύναμη, να περάσει αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα και να ξεκινήσουμε την αντεπίθεση των εργαζομένων και της νεολαίας. Τώρα πιο συγκεκριμένα, το πρώτο μεγάλο διακύβευμα είναι να μαυριστεί ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Μία νέα κυβέρνησή του, όπως εμφανίζεται να προσπαθεί να διεκδικήσει, θα είναι καταστροφική για τους εργαζόμενους και την νεολαία. Έχουμε πάρα πολύ μαύρο μητρό αντεργατικών μέτρων, αστυνομοκρατίας, καταστολής, ιδιωτικοποίησεων και βέβαια αυτών των βρωμερών σκανδάλων που καταλήγουν και στη λαιλασία δημόσιου χρήματος. Και από την άλλη μεριά έχει συσσωρευτεί τρομακτικό πρόβλημα ακρίβειας, πληστηριασμών, μία έκρηξη των ανισοτήτων και της φτώχειας, μαζικά για τους εργαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και την νεολαία, ενώ βέβαια τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων, των καπιταλιστών, των πλουσίων αυγατίζουν. Είναι μια ανυπόφορη κατάσταση που πρέπει να καταδικαστεί μαζικά. Αυτό που κάνετε τώρα είναι μια περιγραφή βάσει και τη δική σας εκτίμηση της κατάστασης και μια κριτική απέναντι στην σημερινή κυβέρνηση κυρίως. Αυτό επεκτείνεται βέβαια και σε σχέση με την λεγόμενη αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα. Εμείς λέμε κάτι για αντιπολίτευση. Η λύση που προτείνει για μια ψευτοπροοδευτική συγκυβέρνηση που υπόσχεται τα πάντα θα είναι επίσης καταστροφική, της δώσουν μια ευκαιρία οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, γιατί πρόκειται για τους ίδιους που και τσαλαπάτησαν τη λαϊκή θέληση το 2015 με το δημοψήφισμα και έφεραν τρίτο μνημόνιο και ιδιωτικοποίησαν τη ΔΕΗ τα τρένα και έφεραν τα φαντς ενάντια στα λαϊκά σπίτια και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Επομένως, για να κάνω αυτό το πρώτο ερώτημά σας, το μεγάλο ζήτημα είναι ο κόσμος ξέρει εν πωλής ότι οι κάλπες είναι σε στιγμένες, το λέω με την πολιτική πείτε το πάλι γιατί έκανε διακοπή ότι οι κάλπες Είναι ουσιαστικά στιγμένες, το λέω με την πολιτική έννοια του όρου, ότι δεν έχουμε να περιμένουμε κάποια θετική κυβερνητική αλλαγή. Το μεγάλο ερώτημα είναι, και εδώ είναι δηλαδή και η δική μας επέμβαση, οι όλες που πρέπει να αντιπαρατάξουν οι εργαζόμενοι και η νεολαία αποφασιστικά και μαζικά σε αυτήν την κατάσταση. Ωραία, επειδή για την ώρα ξαναλέω έχουμε μείνει στην κριτική και εγώ κάνω το ερώτημα όπως θα το έκανε και κάποιος πολίτης, για ποιο λόγο να επιλέξει ο ψηφοφόρος την ΟΚΔΕ. Σας ρωτάω λοιπόν με ποιες βασικές δικές σας θέσεις κατέρχεστε στις εκλογές και αν θέλετε για να συμβάλλετε όσο μπορούν να ακουστούν αυτές και στο διάλογο. Βεβαίως, το πρώτο είναι ακριβώς από εκεί που σταμάτησα μόλις πριν, δηλαδή να προτάξει ένα σχέδιο αγώνων, όπως λέμε δηλαδή, μας έχουν κηρύξει στους εργαζόμενους, τους φτωχούς και τους νέους έναν πραγματικό πόλεμο και εμείς πρέπει να κηρύξουμε το δικό μας πόλεμο με σύνθημα, αν θέλετε, κεντρικό να πληρώσουν οι πλούσιοι. Τι σημαίνει αυτό πιο συγκεκριμένο? Σημαίνει αγώνες για μέτρα όπως πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς πάνω από τον πληθωρισμό και αποκατάσταση συλλογικών συμβάσεων. Σημαίνει για σπάσιμο του εργασιακού μεσαίωνα που επιβάλλεται με μέτρα όπως ο νόμος Χατζηδάκη και οδηγεί και στα εργατικά ατυχήματα Καρμανιόλες. Σημαίνει αντιστροφή της σημερινής φορολογίας, δηλαδή να μειωθούν οι φόροι όπως ο ΦΠΑ που είναι αντιλαϊκοί στα βασικά τρόφιμα και αγαθά και αντίστοιχα να φορολογηθεί βαριά το κεφάλαιο. Σημαίνει τέλος
να πούμε ένα πραγματικό όχι στις ιδιωτικοποίησεις. Πραγματικό όχι στις ιδιωτικοποίησεις σημαίνει να βγει μπροστά ο αγώνας για να ξαναγίνουν δημόσια και φτηνά για όλους, δηλαδή για μια εθνικοποίηση κάτω από τον έλεγχο των εργαζομένων, όλων των βασικών υποδομών, του νερού, των σιδηροδρόμων, mm-hmm. των λιμανιών κτλ. Mm-hmm. Υπάρχει, αν θέλετε, ένα ακόμα σημείο, το οποίο δυστυχώς, αυτά θα τα πούμε και περισσότερο στη διακαναλική μας, είναι εξαφανισμένο από τη συζήτηση, πάλι ενάντια στην απειλή του πολέμου, όπου οι επιλογές και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, συνολικά της αστικής τάξης της χώρας μας, βάζουν τον ελληνικό λαό σε μια σύγκρουση όλο και πιο επικίνδυνη και μεγάλη, όπως φαίνεται γύρω από το μέτωπο της Ουκρανίας, αλλά και όχι μόνο. Και εδώ χρειάζεται μια ρητή εναντίωση, δηλαδή να πούμε όχι σε βάσεις, ΝΑΤΟ, εξοπλισμούς, στη μετατροπή της χώρας σε μια ορμητήρη όπως με την Αλεξανδρούπολη. Το πιο βασικό όμως, για να κλείσω εδώ και για τη δεύτερη ερώτησή σας, mm-hmm. δεν είναι τόσο πολύ το ένα ή το δεύτερο από αυτά τα αιτήματα ή στόχους πάλις. Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι αυτοί οι αγώνες απαιτούν ένα πρόγραμμα σύγκρουσης, χωρίς τους αστερίσκους που βάζει, αν θέλετε, και το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25, αυτό όμως είναι μια άλλη συζήτηση, και κυρίως το ποιοι και πώς θα τα παλέψουν και θα τα εφαρμόσουν όλα αυτά. Δηλαδή εμείς λέμε, και κλείνω εδώ, να πιάσουμε το νήμα των αγώνων που δόθηκαν στην εκπαίδευση, την υγεία, τους διανομής, ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία, τους πληστηριασμούς κτλ. Και να τους ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο με την ενότητα των εργαζομένων, με την ενεργή συμμετοχή της νεολαίας μέσα από επιτροπές, συνελεύσεις, πράγμα που είναι απαραίτητο για να αντιμετωπίσουμε και την καταστολή τους, δηλαδή στο δρόμο από την αστυνομοκρατία. Mm-hmm. Εν ολίγης, αυτό είναι δηλαδή το ιδιαίτερο που θέλει να προτάξει και η ΟΚΔΕ με το κατέβασμα της. Ξέρεις και εγώ. Προλαβαίνοντας και μία ερώτηση, έτσι όλα αυτά δεν χωράνε σε καμία Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρώ, ΝΑΤΟ, με τα οποία είμαστε σε κάθετη, ας πούμε, σύγκρουση και καλούμε να οργανώσουμε την αντίσταση και σε αυτούς. Θα σας κάνω ένα ερώτημα που νομίζω ότι ο μέσος ψηφοφόρος, ο οποίος μπορεί να μην έχει και επαρκή γνώση των διαφορετικών αποχρώσεων μεταξύ των κομμάτων της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, θα μπορούσε να κάνει. Υπάρχει ένα ερώτημα, επειδή αρκετοί σχηματισμοί και ο κόσμος δυσκολεύεται να αντιληφθεί τις διαφορές μεταξύ σας. Υπάρχει ένα ερώτημα, αν υπάρχει περιθώριο αυτοί οι σχηματισμοί να μπορούσαν να συμπράξουν σε ένα καλύτερο, προκειμένου να πετύχουν ένα καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί ούτε δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές ούτε στην ανάλυση ούτε στις προτάσεις, εγώ θα έλεγα. Θα σας πω, να ξεκινήσω με το εξής. Δεν έχουμε πολύ χρόνο μόνο. Βεβαίως, όσο γίνεται σε αυτές τις εκλογές, το σώσε γίνεται στον χώρο της ακροδεξιάς, των εθνικιστών κτλ. Όχι τόσο πολύ στον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Εμείς με τους συναγωνιστές από την εξωκοινοβουλευτική αριστερά βρισκόμαστε σε κοινούς αγώνες. Δεν έχουμε χρόνο τώρα να παρουσιάσουμε παραδείγματα. Παλεύουμε μαζί για πράγματα. Το μεγάλο ζήτημα είναι βέβαια ότι η λεγόμενη ενότητα δεν πρέπει να είναι μια συγκόλληση μόνο μπροστά από την κάλπη, και αυτό είναι και ο κλούβος που μας διαφοροποιεί. Να πω πάρα πολύ κωδικοποιημένα. Δεν έχουμε χρόνο. Συγγνώμη, κύριε Σκέβαλ, επειδή είναι πάρα πολύ αυστηρά. Ωραία. Και τα περιθώρια δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να καλέσω λοιπόν στην προεκλογική μας εκδήλωση το Σάββατο 13 Μαΐου στις 7 η ώρα το απόγευμα στα Χαυτεία, όπου θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας πιο ανοιχτά και σαν μια επαναστατική αριστερά, που δεν υποκύπτει δηλαδή στις δυσκολίες του σημερινού καθεστώτος, και προτάσει κάτι πραγματικά διαφορετικό σε σύγκρουση με την επικίνδυνη και άθλια κατάσταση που ζούμε σήμερα. Καλό αγώνα, εύχομαι. Πέφτουν με αγώνες και εξεγέρσεις, όχι με κάλπες. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.